Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Alpha Sports Web TV και πάλι κοντά σας για την χθεσινή ανασκόπηση της μέρας στο Ευρωμπάσκετ αλλά και το τι θα ακολουθήσει σήμερα. Μαζί σας ο Λουίς Νικολάου. Δυστυχώς, χθες η Ελλάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στη Ρωσία, παρόλο που η ομάδα του Κώστα Μίσα είχε το προβάδισμα για αρκετή ώρα στο παιχνίδι. Οι Ρώσοι κατάφεραν να αντεπιτεθούν στο φινάλε, εκμεταλλεύτηκαν την κούραση που επήλθε στους 4 με 5 βασικούς καλωσφαιριστές που χρησιμοποίησε για αρκετή ώρα ο Κώστας Μίσας και κάπως έτσι ήρθε η πρόκριση των Ρώσων στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά της αναμέτρησης. Η Ελλάδα είχε σαν κορυφαίο τον Νίκ Καλάθη με 25 πόντους, 5 rebound και 7 assist μαζί με 3 κλεψίματα. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός ο Καλάθης και ήταν και η μοναδική πηγή, αξιόπιστη πηγή σκοραρίσματος για την Ελλάδα. Απ' την άλλη, μπορεί ο Σβέτ να είχε 26 πόντους, όμως δεν ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Ρώσων, καθώς ο Μόσκοφ ήταν πάρα πολύ καλός. Double-double, 15 πόντοι, 10 rebound. Ο Βροντσέβης με 8 πόντους και 12 rebound κυριάρχησαν κάτω από το καλάθι με 38 rebound στο σύνολο. Οι Ρώσοι είχαν τον σταθερό και πολύ καλό παίκτη της Τσεσεκά των Φριντζών με 11 πόντους, βοήθησε και αυτός στο φινάλε. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν την εμπειρία τους, κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση. Απ' την άλλη, η Ελλάδα εκτός από το μικρό rotation πληγώθηκε και από τις ελευθερές βολές, μόλις 10 στις 20 με 50% ευστοχία για την Ελλάδα. 3 στις 8 είχε ο Πρίντες, 2 στις 6 ο Μπουρούσης. Δεν βρήκε λύσεις η ομάδα του Κώστα Μίσα. Είναι χαρακτηριστικό Καλάθης 36 λεπτά, Μπουρούσης 32,33 λεπτά, Σλούκας 35,49, Πρίντες 33,51 και Παναγιολάου 37,24. Το rotation μοιράστηκε πάρα πολύ λίγο στους υπόλοιπους παίκτες. Η κούραση ήρθε και το μοιραίο ήταν αναπόφευκτο. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε και στο άλλο παιχνίδι, Ρωσία. Με συγχωρείτε, Ιταλία-Σερβία. Οι Ιταλοί προσπάθησαν στην πρώτη περίοδο να ξεφύγουν κάπως. Το σκορ κατάφεραν να προηγηθούν με 7-2. Είχαν ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα κοντά στα καλάθια. Όμως οι Ρώσοι με την είσοδο του Μαριάνοβιτς πήραν τον έλεγχο και στο πρώτο δεκάλεπτο. Έκλεισαν αυτό το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι με 18-17 και στη συνέχεια κυριάρχησαν στο παιχνίδι. 26-16 η δεύτερη περίοδος και 24-19 η τέταρτη. Είχαν σαν κορυφαίο παίχτη τον Μποκτάνοβιτς με 22 πόντους. 19 είχε ο Μπελινέλη, όμως το κλειδί για την νίκη της Σερβίας ήταν η μάχη κάτω από τα καλάθια, 44 rebound στο σύνολο για τους Σέρβους με 20 assist, ενώ είχαν πάρα πολύ λίγα rebound οι Ιταλοί, μόλις 19. Είναι χαρακτηριστικό ότι 19 συνολικά rebound είχαν οι Ιταλοί, 17 επιθετικά είχαν οι Σέρβοι. Του Μποκτάνοβιτς που ήταν πολύ άστοχος από μακριά, όπως και ο Μπελινέλη, 1 στα 9 τρίποντα για τον Μποκτάνοβιτς, 2 στα 11 για τον Μπελινέλη, κάτι που δεν μας συνηθίζουν οι δύο καλαθοσφαιριστές. Μάτσβαν με 13, Λούσιτς με 11, Μιλοσάβιεβιτς με 10 και Μαριάνοβιτς με 10 πόντους και 7 rebound. Ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι Σέρβοι που πήραν το παιχνίδι σε αργό ρυθμό εκεί που τους βόλευε και το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο. Απ' την άλλη, για τους Ιταλούς, όπως είπαμε, ο Μπελινέλη προσπάθησε, πήρε πάρα πολλές προσπάθειες. 5 στις 17, έβαλε 18 πόντους, 15 είχε ο Ντατόμε με 5 στις 11 προσπάθειες. Αυτοί οι δύο παίκτες όμως δεν ήταν αρκετοί. Υπήρχε και η θωρά του Κούζιν στα φάουλ. 3 φάουλ πριν να συμπληρώσουμε το πρώτο ημίχρονο. Οπότε τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για την ομάδα του Έτορε Μεσίνα. Και τώρα πάμε στο απόψινό παιχνίδι, στο Ισπανία-Σλοβενία, στις δύο αίτητες ομάδες της διοργάνωσης. Οι Ισπανοί που είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτήν την διοργάνωση, πολύ σταθεροί, έχουν το μεγαλύτερο βάθος και την μεγαλύτερη ποιότητα σαν ομάδα στο τουρνουά. 52,4% σε δίποντα, 54,7% οι Σλοβένοι, 42,1% σε τρίποντα οι Ισπανοί, 33% οι Σλοβένοι, περίπου το ίδιο το ποσοστό τους στις βολές όπως και στα rebound. Λίγα περισσότερα παίρνουν οι Ισπανοί καθώς έχουν τους δύο Γκασόλ αλλά και τον Willy Hernan Gomez, 43,6, 39,4 οι Σλοβένοι. Σε αυτό το matchup νομίζω θα είναι λίγο, θα υπερισχύσει λίγο καλύτερα η Σλοβενία στην περιφέρεια, όμως θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα η Ισπανία κοντά στο καλάθι, καθώς η Γκασόλ και ο Willy Hernan Gomez θα αντιμετωπίσουν τον Βίτμαρ. Είναι και ο ρόλος του Anthony Randolph θα είναι καθοριστικός, η απόδοσή του θα παίξει μεγάλο ρόλο για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Φυσικά μπορούμε να πούμε ότι οι Doncic και Dragic είναι δύο πολύ εκρηκτικά guard και θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τους Rubio και Sergio Rodriguez. Την Παρασκευή στις 9.30 θα έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό Ρωσία-Σερβία σε ένα παιχνίδι που είχαμε ξαναδεί στο ξεκίνημα του Ευρωμπάσκετ, εκεί που είχαν κερδίσει οι Ρώσοι το παιχνίδι. Οι Ρώσοι είχαν κερδίσει με 75-72 τους Σέρβους. Για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και αυτού του αγώνα. Οι Ρώσοι μάλιστα έχουν κερδίσει και τις δύο τελευταίες φορές που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τους Σέρβους. Καλύτεροι στα rebound φυσικά οι Σέρβοι. Για να δούμε αν μπορέσουν να πάρουν και πάλι εκεί το παιχνίδι κοντά στην ρακέτα. Έχουν μια υπεροπλία εκεί.
και να το εκμεταλλευτούν. Φυσικά είναι και ο Μποκτάνοβιτς που μπορεί στην καλή του μέρα να σε σκοτώσει όπως μπορεί και ο Σβέτ. Χθες με την Ελλάδα ήταν κακός, ήταν πολύ άστοχος και είχε 7 λάθη. Τον δυσκόλεψε πολύ ο Νίκ Καλάθης. Όμως θα δούμε την εξέλιξη και αυτών των δύο ημιτελικών. Εδώ θα είμαστε για να αναλύσουμε και πάλι και τον απόψινο αγώνα, αλλά και το τι θα δούμε στο Σερβία-Ρωσία αύριο. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Sports. Ακολουθούν πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλές εκπομπές και πάρα πολλή δράση από όλα τα αθλήματα.